Νομίζω ότι θα αργήσουμε να συνέλθουμε. Οι αυξήσεις στην ενέργεια από ό,τι φαίνεται δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον καλάθι των καβαλιωτών που θα δουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων το επόμενο διάστημα, καθώς η εκτείναξη στο κόστος της ενέργειας έχει παρασύρει την τιμή σε δεκάδες προϊόντα με πρώτο το ψωμί. Όσο μπορούμε θα περιορίσουμε, αλλά από εκεί και μετά τι μπορούμε να κάνουμε. Δύο εβδομάδες είχαμε κάποιες αναγκαίες ανατιμήσεις για τον λόγο ότι είχαμε σοβαρές αυξήσεις στην τιμή των αλεύρων. Γύρω στο 25 με 30% περίπου, οπότε αναγκαστικά προσθέσαμε κάποια τιμή στο ψωμί. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά και αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες. Με 1 ευρώ πάλι αύξηση, ειδικά στα κίτρινα τα αλεύρια, του τύπου μη, τα οποία είναι, οι αυξήσεις είναι συνέχεια και μας λένε τώρα οι παραγγελιοδόχοι ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Ακριβότερο είναι πλέον το καλάθι της νοικοκυράς με το ψωμί να φτάνει το 1 ευρώ και 20 λεπτά και τη θέρμανση να αγγίζει κόκκινο, όχι λόγω θερμοκρασίας αλλά λόγω τιμής. Περικοπές θα βλέπετε να γίνονται με στο σπίτι? Περικοπές όχι, δεν έχουμε κάνει, απλά κοιτάζουμε να κάνουμε την πιο δυνατή οικονομία. Στην Καβάλα η αύξηση των τιμών έχει αρχίσει να φαίνεται, όμως σύντομα θα φανεί ακόμη περισσότερο με τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί να αφορούν την ενέργεια αλλά και βασικά είδη. Το πετρέλαιο τώρα ανεβαίνει, εγώ είχα κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο και το έκανα pellet, γιατί σίγουρα συμφέρει και θα κάνω και απόσβεση σε ένα χρόνο. Και εκεί πέρα το καλάθι της νοικοκυράς με τα ίδια ψώνια συνέχεια ανεβαίνει. Αυτή η αύξηση είναι της τάξης τουλάχιστον 10% και πάνω. Και νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη, γιατί τα μεροκάματα παραμένουν, δεν αυξάνονται, ενώ η νοικοκυρά συνέχεια, ας πούμε, δίνει περισσότερα για να πάρει αυτά που θέλει. Αρτοποιοί από την πλευρά τους λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια να απορροφήσουν τις αυξήσεις στα κόστη και ότι είναι υποχρεωμένοι, αν δεν αναπροσαρμόσουν τις τιμές, να κλείσουν τα αρτοποιία τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται 40% αύξηση σε ζουσάμι, λάδι και βούτυρο, 32% αύξηση στα άλευρα, ενώ στην ενέργεια έχουν αύξηση της τάξης του 120%. Τι τιμή βρίσκεται το ψωμί αυτό? Το ψωμί βρίσκεται στην τιμή στο τεμάχιο 1 ευρώ και 20 λεπτά, από 1 ευρώ που ήταν. Είναι μια αύξηση της τάξης του 20%. Ως πότε θα τραβήξει αυτό το πράγμα και ως πού, τι να πω? Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ο καθένας μόνος του, όλοι μαζί πρέπει. Η σύνταξη όμως παραμένει εκεί που ήταν, στάσιμη, έτσι. Ναι. Άλλο τι να πω? Τι να πω, τα έξοδα τρέχουν, φάρμακα τρέχουν, η σύνταξη παραμένει εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, όσοι ζούμε, ζούμε και όσοι πεθάνουμε, πεθαίνουμε. Τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα προχωρήσετε σε περικοπές μέσα στο σπίτι? Ασφάλως. Όχι, εγώ, όλες οι οικογένειες. Στην Κομωτινή τώρα, για το πώς κινείται η εμπορική δραστηριότητα της πόλης, μίλησε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κική Κωνσταντινίδου. Σε τέτοια εποχή υπήρχε ένας μαρασμός, υπήρχε μια κατήφια και στην αγορά βέβαια τα πράγματα δεν πήγαιναν, ήταν όλο και πιο κατηφορικά. Τώρα η έλευση των φοιτητών δημιουργεί μια άλλη αισιοδοξία, δημιουργεί μια άλλη δυναμική στην πόλη, την οποία τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε και την έχουμε ανάγκη. Δεν αλλάζει το σκηνικό από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι ότι πέρσι δεν είχαμε καθόλου και φέτος με τους φοιτητές είμαστε στα ύψη. Όλα κυλούν σύμφωνα και με την εποχή, το τι υπάρχει και και ποια είναι η δυναμική της. Ωστόσο όμως οι φοιτητές είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό κοινό στην Κομωτινή. Τους θέλουμε, τους χρειαζόμαστε και η ενίσχυση αυτή όχι μόνο στην αγορά της πόλης μας αλλά γενικά στην κοινωνία της πόλης είναι πάρα πολύ θετική.